λίγο πριν φτάσει η πομπή με τη σωρό του 43χρονου στο χωριό του, στο Ορθούνι του Δήμου Πλατανιά για την κηδεία, σταμάτησε έξω από την επιχείρηση που με τόσο κόπο έφτιαξε για μία τελευταία φορά. Ο αδερφός του και οι φίλοι του που τον συνόδευαν δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι ο Κώστας δεν είναι εκεί όπως κάθε μέρα για το μεροκάματο. Ο ένας παρηγορούσε τον άλλον για τον άδικο χαμό του, που το χέρι ενός 60χρονου συγχωριανού του οπλίστηκε με μια κοντόκανη καραμπίνα και του αφαίρεσε τη ζωή. Πριν πάει στο σπίτι του στο Ορθούνιο, 43χρονος έκανε μια στάση έξω από την επιχείρησή του. Η πομπή αναχώρησε για το χωριό και τα μέλη του καπί στο Βαμβακόπουλο, που καθημερινά καλημέριζε, του είπαν το τελευταίο αντίο. Ταξίδι, παιδάκι μου! Τι να πούμε, μια απώλεια του χωριού μας. Τι να πεις για αυτό το παλικάρι? Δεν υπάρχουν λόγια. Εγώ μια ζωή εδώ να πέρα κάθε πρωί έρχομαι, πολύ νύχτα δεν κοιμήθηκα. Έξω στο μεσημέρι καθόμουν αδονά. Ήρθαμε και κουβεντιάζαμε και σε όλη μια ώρα λέει το σκοτώσαν. Ποιο τον Κώστα? Ήταν πολύ αξιόλογο σαν προσωπικότητα ο Κώστας. Ήσυχος, πάντα ευγενικός, υποστήριζε το καπί μας, κερνούσε συνεχώς, αμέτρητες φορές, όλα τα μέλη. Άριστη, άριστη προσωπικότητα. Τα ρολά της επιχείρησης κατεβασμένα, με τους περαστικούς, πεζούς και οδηγούς να μένουν σιωπηλοί, περνώντας από μπροστά. Μια-δυο φορές που έχω έρθει ήταν πολύ καλό παιδί, τίποτα άλλο. Ήταν πολύ καλό παιδί, εξαιρετικό. Αφού όλοι ξεσηκωνόμαστε για να πάμε στη κηδεία, που είναι στην άκρια. Τέτοιος άνθρωπος ήταν. Στεναχωρέθηκα πάρα πολύ βέβαια, γιατί ήταν ένας καλός άνθρωπος, ευγενικός, εξυπηρετικός. Φίλοι και γνωστοί άφησαν λίγα λουλούδια εδώ στην είσοδο της επιχείρησης, δηλώνοντας σοκαρισμένοι για αυτό που συνέβη μία μέρα πριν. Πάρεδρος ήταν στο χωριό, δεν είχε τίποτα γαλόνια. Και δούλευε, ήταν ένα φτωχό παιδί, δούλευε εδώ πέρα στο μίνι μάρκετ, το άνοιξε ο άνθρωπος με το συνέτερό του. Δεν μας είχε δείξει καμία κακία και ήταν ένας σοβαρός άνθρωπος, οικογενειάρχης. Ή να περνάγαμε απ' έξω από το μαγαζί του, να του μιλούσαμε, μας μίλαγε με τον καλύτερο τρόπο. Από χτες που σημειώθηκε το φωνικό, δεν μπορούν να πιστέψουν ότι οι όποιες διαφορές με κάποιον θα μπορούσαν να τους στερήσουν τη ζωή, μιας και ο ίδιος δεν επιδίωκε, όπως τονίζουν, τις εντάσεις. Κοινωνικό παιδί. Είναι φιλότιμος από όλο τον κόσμο, φιλότιμος. Δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα. Τι να πούμε. Καλύτερο παιδί δεν υπάρχει. Αυτός που τον έβγαλε από τη μέση ήταν ελεηνό υποκείμενο. Ο πιο άχρηστος κοινωνικός άνθρωπος της κοινωνίας. Τον έφαγε, είναι ο φόβος και ο τρόμος ήταν του Ορθουνιού. Είχε μπαλωτάρει παλιά το θείο του, είχε κάνει πολλά πράγματα. Τον είχαν έξω και έφερε τον καλό άνθρωπο. Ο Κωστής ήταν πολύ ωραίος άνθρωπος και πολύ καλό κοπέλι. Δυστυχώς, ωραία πράγματα δεν είναι αυτά. Να πας στη δουλειά και να έρθει τώρα να σε σκοτώσει. Αυτό είναι. Το μεγαλύτερο παράπονο είναι αυτό. Ότι δεν υπάρχει αστυνομία. Δυστυχώς δεν έχουμε αστυνόμευση, δεν έχουμε. Και έρχεται ο άλλος και του λέει: έκανες αυτή τη δουλειά που σου είπα? Λέει: όχι, λέει, άλλη φορά, δεν ξέρω τι είπε άνθρωπος. Και βγάνει το πιστόλι και τον σκοτώνει. Πισόπλατα. Πισόπλατα. Πήγε να φύγει ο άνθρωπος.